Η εκπαίδευση στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Η φίτηση στη σχολή Ευελπίδων είναι τετραετής και κατανέμεται σε 8 εξάμηνα, 2 για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου, στους Ευέλπιδες παρέχεται ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση. Επί συνόλου 39 εβδομάδων εκπαίδευσης ετησίως, τα 2 τρίτα, 26 εβδομάδες, περιλαμβάνουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση και το 1 τρίτο, 13 εβδομάδες, στρατιωτική εκπαίδευση. Σχετικά με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών σπουδών, οι οποίες διδάσκονται στη σχολή Ευελπίδων και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα, τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των Ευελπίδων στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση της σχολής συγκροτείται στους παρακάτω 4 τομείς, το πεδίο των οποίων καλύπτει ένα εύρος 40 περίπου μαθημάτων και εργαστηρίων, από τη φιλολογία και την ψυχολογία, μέχρι τη χημεία, τη μηχανολογία και την πυρηνική φυσική. Οι τομείς είναι ως εξής: τομέας θεωρητικών επιστημών, τομέας φυσικών επιστημών και εφαρμογών, τομέας μαθηματικών και επιστημών μηχανικού και τομέας φυσικής και πολιτισμικής αγωγής. Η φυσική αγωγή των Ευελπίδων. Η φυσική αγωγή των Ευελπίδων είναι πρωταρχική σημασία για τη σχολή. Για το σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί, όπως προαναφέρθηκε, τομέας φυσικής και πολιτισμικής αγωγής, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα εφαρμογής της αθλητικής επιστήμης στη σχολή. Έχει ως στόχο τη συμβολή στην καλλιέργεια των Ευελπίδων, των μελλοντικών ηγητώρων σε επίπεδο σωματικό, ψυχικό, διανοητικό και πολιτισμικό, με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων εκπαιδεύσεως, υψηλών σωματικών απαιτήσεων και ποικίλων μορφών. Οι Ευέλπιδες έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης με πλήθος αθλημάτων όπως στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, τένις, ξυφασκία, αυτοάμυνα, σκοποβολή. Κάθε έτος διεξάγονται στη σχολή Ευελπίδων οι εσωτερικοί αγώνες μεταξύ των ταγμάτων Βελισαρίου Παπαρόδου, οι οποίοι περιλαμβάνουν στρατιωτικά αγωνίσματα και αθλήματα στίβου. Οι αθλητικές ομάδες της σχολής συμμετέχουν στους ετήσιους αγώνες μεταξύ των παραγωγικών σχολών, σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε φιλικούς αγώνες με συλλόγους και άλλες αθλητικές συναντήσεις. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της φυσικής αγωγής, η Σχολή Ευελπίδων διαθέτει τις παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις: κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων, αίθουσα βαρών, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και αίθουσα πολεμικών τεχνών. Σχετικά με τη στρατιωτική εκπαίδευση. Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η στρατιωτική εκπαίδευση ξεκινά από το πρώτο έτος, οπότε ο Εύελπης υφίσταται βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαιδεύεται στην ατομική τακτική. Συνεχίζει τα επόμενα χρόνια και γίνεται άριστος γνώσης στη διοίκηση ομάδας και δημιουργίας και μαθαίνει τα στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας του λόγου πεζικού. Η στρατιωτική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα είτε στην περιοχή της Βάρης, είτε σε άλλους χώρους ανά την Ελλάδα, όπως το Λιτόχωρο Πιερίας, ο Όλυμπος, η Ρεντίνα. Το κείμενο που διαβάσαμε προέρχεται από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.